Αυτή είναι μενιδιά της, έτσι. Καταρχήν να πω σε όλους σας καλησπέρα, καλή δύναμη. Ήδη τα νεράκια, φαντάζομαι, καλή σας μέρα και καλησπέρα μάλλον και εσάς. Και καλό κουράγιο μέχρι την υπόλοιπη διαδρομή που θα κάνετε. Ονομάζομαι Έλληνα Κασοτάκη, είμαι η αρχαιολόγος του Δήμου, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας των Αχαρνών. Λυπάμαι πάρα πολύ που είναι κλειστός αρχαιολογικός χώρος, αλλά οφείλαμε να σεβαστούμε την εντολή της κυρίας Ανδρίκου, εφόρου της Β' ΕΠΚΑ, όπου το ωράριο των υπαλλήλων είναι 8-3 και δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο παρά μόνο με υπουργική απόφαση. Εγώ εύχομαι κάποια άλλη στιγμή να έρθετε, ήδη είπαμε θα το κανονίσουμε κάποια Κυριακή που είναι ανοιχτός ο χώρος. Πολύ ευχαρίστως να σας γίνει ξενάγηση όχι μόνο στον αρχαιολογικό χώρο το συγκεκριμένο, εδώ στο Λιτοτάφο, αλλά και στα άλλα μνημεία της περιοχής, όπως είναι στη Βαρυμπόπη, ο οικογενειακός τύπος του Σοφοκλείου, όπως σας έλεγα. Έτσι. Θα πάτε, απλά και εκεί είναι κλειστά. Θα τον δείτε βέβαια, αλλά δεν θα δείτε μέσα από τον λάκκο με τις σαρκοφάγους. Έτσι. Είχαμε το ίδιο πρόβλημα γιατί είχαμε συζητήσει με την κυρία Μίχα. Έτσι. Το ήξερα δηλαδή ότι δεν θα δεχτούν να ανοίξουν τους αρχαιολογικούς χώρους. Για τα τείχη που υπήρχαν παλιάστερα, τα αρχαϊκά τείχη εδώ πέρα. Καταρχήν υπήρχαν διάφορα όχυρα, αλλά αν καθυστερήσω. Να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μνημείο εδώ. Είναι θέμα λίγο, ναι. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν. Σεβαστό. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι ο συγκεκριμένος τολωτός τάφος ανασκάφηκε στα 1879 από την όχι από την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί επίσης η ελληνική κυβέρνηση και το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, δεν υπήρχε σαν Υπουργείο Πολιτισμού, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να προβεί σαν ανασκαφή. Έτσι έδωσε την άδεια τότε στον Λόλινγκ, ο οποίος ήταν Γερμανός, επιγραφικός, Χάρπο Λόλινγκ, είχε δουλέψει και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, φιλόλογος ήταν βασικά ο άνθρωπος, να ανασκάψει εδώ τον θολωτό τάφο, ο οποίος ήταν όμως γνωστός κατοίκους περιοχής, σαν μια αρχαιολογική θέση, ήδη 3 χρόνια νωρίτερα. Γιατί θυμηθείτε λιγάκι ότι γύρω στα 1870 είχε σκάψει ο Σλίμανς στη Τρία και στα 1876 ανακαλύπτει τους περίφημους λακκοειδείς τάφους στις Μυκήνες αλλά και τα άλλα αρχαιολογικά μνημεία. Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον κατά τον 19ο αιώνα, αιώνας όπου στην ουσία έτσι έχουμε την ίδρυση, αν θέλετε, τη γέννηση της αρχαιολογίας σαν επιστήμης και ένα έντονο ενδιαφέρον για τα μνημεία της Αττικής. Εξάλλου πολλά μνημεία ήταν στο φως, όπως ήταν ο Παρθενώνας, και έτσι θέλανε να εντοπίσουν και τις άλλες αρχαιότητες. Να σας πω εξάλλου ότι αυτός εδώ ο χώρος ήταν γνωστός ο συγκεκριμένος ως εξής. Καταρχήν ενδιαφέρον δεν είχαν μόνο οι αρχαιολόγοι, αλλά πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αρχαιοκάπηλοι ή τυμπορίχοι που πολλές φορές δρούν και πιο νωρίς και από εμάς αρχαιολόγους ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, να σας πω ότι όμως ο χώρος είχε εντοπιστεί από έναν έμπορο αρχαιοτήτων, όπου αυτός πήγαινε στα σπίτια των μενιδιατών, των χωρικών του Μενιδίου και ρωτούσε αν κάτι έχουν βρει στα χωράφια τους, στα σπίτια τους, για να τα αγοράσει. Έτσι λοιπόν οδηγήθηκε εδώ σε αυτή την περιοχή, όπου αν βλέπετε τώρα. Ενώ είναι παιδινή περιοχή, να ξέρετε ότι οι Αχαρνές ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος τόπος, ήδη από την αρχαιότητα. Έχουμε μια συνεχή κατοίκηση από τα νεολιθικά χρόνια έως τα βυζαντινά, αλλά συνεχίζεται χωρίς να σταματάει καθόλου η διαχρονική της κατοίκηση. Σκέφτε λιγάκι την σημαντική συμβολή των Αχαρνών στην απελευθέρωση της από τους Τούρκους τα 1800 μετά τα 1821, έτσι. Να σας πω λοιπόν ότι είναι μια πεδιάδα που έχει μεγάλη σημασία, γιατί μόνο η περιοχή, αν δείτε λίγο του κόκκινου μήλου, κάνει ένα περίεργο λόφο, δηλαδή είναι σε ένα ύψωμα, κατεβαίνει λιγάκι προς το στρατόπεδο και από εκεί πέρα είναι επίπεδη, έτσι. Γενικά όμως έχουμε μια τεράστια αχαρνική πεδιάδα, όπου την καλλιεργούσαν οι Αχαρνείς από ό,τι φαίνεται από τα Μυκηναϊκά χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα εφορή εξαιτίας των νερών, των πηγών της Πάρνηθας, σε αντίθεση με την ξηρότητα γενικά που χαρακτηρίζει την Αττική γη. Έτσι λοιπόν εδώ φαίνεται ότι ήδη από το 14ο με 13ο αιώνα επιλέχθηκε εδώ η περιοχή συγκεκριμένη των Αχαρνών για να γίνει ένας σημαντικός μυκηναϊκός οικισμός και απόδειξη βέβαια ο θολωτός τάφος που αποκαλύφθηκε στα 1879
αφού ένας έμπορος αρχαιοτήτων είχε εντοπίσει αυτή τη θέση, γύρω υπήρχαν έτσι κάποια σπαράγματα, όστρακα, σπασμένα αγκία, όπως τα λέμε εμείς οι αρχαιολόγοι, και φυσικά εκεί όπως κλείνει, και βλέπετε περίπου όσοι μπορείτε να το δείτε καλά ο τάφος, να φανταστείτε, έτσι όπως είναι εδώ το μνημείο, δυστυχώς, και δεν ξέρω αν είναι εδώ κοντά ο δήμαρχος. Τώρα έχουμε τον αντιδήμαρχο, όμως θέλουμε επανέκδοση του τετράπτυχου που είχε βγάλει ο Δήμος στα αγγλικά, στα ελληνικά και στα γερμανικά. Δεν χρειάζονται πολλά. Γίνεται παντού και έχουμε ένα οικονομικό έτοιμο. Έχουμε πάντα, πάντα. Λοιπόν, δεν σας δείσω υπερορία, βγάλετε αυτά από την υπερορία που θα δείτε. Αστειεύομαι βέβαια έτσι. Λοιπόν, γιατί ξέρετε πόσο υπερορία. Λοιπόν, θα σας τα πω. Λοιπόν, καταρχήν λίγο πιστεύω ότι είδατε έτσι την εικόνα όσο μπορείτε. Νομίζω, δεν ξέρω, καλύτερα, υπήρχε σε αυτό το σημείο από εδώ, έτσι, εσείς τα ξέρετε, κυρία Αναστάσια. Λοιπόν, υπήρχε μια μικρή τρυπούλα. Από εκεί, λοιπόν, είχε προσπαθήσει ο έμπορος αρχαιοτήτων να μπει μέσα, στα χρόνια που τον είχε ανακαλύψει, δεν κατόρθωσε να μπει. Πατάτε το μικροφόνο, πατάτε ένα κουμπάκι. Το πατάω εγώ από εκεί. Δεν με ακούτε καλά, ε. Όχι τόσο εδώ. Γι' αυτό, αν το έχει, όχι, δεν είναι πιο κοντά το μικρόφωνο. Δεν είμαι καλή, γιατί κουνάω χέρια. Λοιπόν, εντάξει, εδώ καλύτερα. Εντάξει. Με δυσκολεύει γιατί ακούω τη φωνή μου τώρα. Εσείς είστε τηλεοπτικός, θα έχετε συνηθίσει αυτά, αλλά εμείς είμαστε λίγο δύσκολοι, είμαστε κοινοί θνητοί. Λοιπόν, θα έχεις συνηθίσει περισσότερο από όλα, το πάμε. Λοιπόν, ωραία. Μετά από αυτό θα συνδράμω σε όλους τους προεκλογικούς αγώνες των κομμάτων. Λοιπόν, προσέξτε, προσπάθησε να μπει ο εμπρός αρχαιοτήτων, δεν κατόρθωσε όμως να μπει. Ο Λόλικ μπήκε από αυτή την τρύπα και από αυτό το άνοιγμα. Και γιατί το λέω, ήταν πραγματικά πολύ θετικό το ότι βρήκε αυτή την τρύπα για την ασφάλεια του μνημείου. Γιατί εάν έσκαβε από οποιοδήποτε άλλο σημείο, θα είχαμε αναπόφευκτα και καταστροφή σε αυτό το σημείο. Έτσι λοιπόν, ενώ είδε γύρω-γύρω ότι ο τάφος ήταν χτισμένος με πέτρες, σε ένα σημείο ήταν καλυμμένος με χώμα. Κατάλαβε ότι από αυτή την πλευρά υπήρχε είσοδος, έτσι έσκαψε και έσκαψε από αυτό εδώ το σημείο που βλέπετε, από εδώ δηλαδή ξεκινώντας, αφαίρεσε το χώμα από τον διάδρομο, γιατί ξέρετε ότι οι θολωτοί τάφοι αποτελούνται από τρία μέρη. Από τον διάδρομο ή τον δρόμο, όπως το λέμε, έτσι, του θολωτού τάφου, από το στόμιο και από το κυρίω σταφικό θάλαμο. Πάντα έτσι έχει έναν κύκλο, έχει μία διάμετρο. Εδώ ο δικός μας ήταν και αρκετά μεγάλος, 8,35 και με ένα ύψος 8,74. Χτισμένος όσο μπορείτε να δείτε και από εδώ. 8,74 από το βάθος μέχρι πάνω. Εντάξει, είναι αρκετά. Είναι υπόγειος ο λωτοστάφος, θα σας τα πω αυτά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Λόλινγκ, κατά την αφαίρεση της επίχωσης, του χώματος δηλαδή που κάλυψε τον διάδρομο, όπως φαίνεται μετά τα μυκηναϊκά χρόνια, όχι κατά τη διάρκεια των μυκηναϊκών χρόνων, βρήκε αγκία που δεν χρονολογούνται στα μυκηναϊκά χρόνια που χρονολογείται ο τάφος, το 14ο με 13ο αιώνα, αλλά χρονολογούνται από τα γεωμετρικά χρόνια έως και τα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ οι άνθρωποι αμέσως μετά τα μυκηναϊκά και την υπομυκηναϊκή περίοδο και μπαίνοντας στην περίοδο, όπως λέω πια στα παιδιά, οικονομικής κρίσης αρχαιότητας, γιατί έχουμε την εποχή του σιδήρου και ακολουθούν οι γεωμετρικοί χρόνοι, είναι και τα χρόνια λίγο έτσι για να σας φέρω λίγο χρονολογικά, είναι τα χρόνια του Ομήρου, όπου υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για την πολιτιστική τους κληρονομιά, για την αρχαιότητα, που το κάνουν βέβαια και για θρησκευτικούς λόγους, σέβονται πολύ τους προγόνους τους, αλλά το κάνουν και για πολιτικούς λόγους, γιατί πάντα η πιστοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς δείχνει και την νομιμότητα της κατοχής της γης. Εξάλλου είναι η εποχή των μεγάλων ταξικών συγκρούσεων, οι αριστοκράτες, οι ευγενείς, γιατί τα αγκία που βρέθηκαν στον δρόμο του είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ένα μάλιστα αποδίδεται στο διάσημο αγιογράφο της αρχαιότητας Σοφίλο, θέλαν με αυτόν τον τρόπο να νομοποιήσουν την εξουσία τους και την κατοχή τους σε αυτή την αχαρνική γη που ήταν ιδιαίτερα πλούσια. Στο εσωτερικό, ο Λόλινγκ εδώ τώρα θέλω έναν βοηθό, εδώ τη φίλη μου τη μικρούλα, πώς σε λένε, Έλεφο την Ίνα, είσαι βοηθός μου. Λοιπόν, πάρε αυτά εδώ όρθια, έτσι, επειδή δεν μπορώ εγώ να τα δείχνω καλά και θα τα κρατάς έτσι, Φωτεινή, βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ψηλή, θα τα σηκώνουμε όμως έτσι, άσε με λίγο σε μένα, εκεί. Λοιπόν, ψηλά τα χεράκια, καθώς ότι κάνεις γυμναστική, πάρα πολύ ωραία. Μέσα λοιπόν ο Λόλινγκ, αφαιρώντας την επίχωση που ήταν αρκετή, ήταν δηλαδή γύρω στο ένα μέτρο, έτσι,
Είχε και ένα δυστυχώς έδρανο από πυλό και από χώμα. Δυστυχώς το αφαίρεσε για μας, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Βρήκε πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα μυκηναϊκών χρόνων, να σας πω. Φωτεινή μου, το λες όταν κουραστείς, έτσι. Θα αλλάξουμε θελοντή, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Βρήκε, να σας πω, στο στόμιο του τάφου. Εδώ μπροστά στην είσοδο δηλαδή, εντάξει, και ακριβώς έξω, βρήκε τα υπολείμματα από το νεκρό δείπνο που είχαν κάνει οι ζωντανοί, η οικογένεια του νεκρού, μετά το θάνατό του, και μάλιστα ήταν ένα είδος κρεατοφαγίας και κοινοποσίας. Μετά το νεκρό δείπνο έσπασαν τα αγγεία. Εδώ υπάρχουν διάφορες θεωρίες γιατί τα έσπαγαν τα αγγεία. Το ένα είναι ότι ήταν μολυσμένος ο νεκρός, το μίασμα του θανάτου δεν μπορούσαν να το μεταφέρουν στο σπίτι, αλλά βλέπετε και την παράδοση που συνεχίζεται ύστερα από χιλιάδες χρόνια, έτσι, το ότι σπάμε κι εμείς το πιάτο στον τάφο του νεκρού μας την ημέρα της κηδείας. Εξάλλου τα ίδια τα κόλυβα αποτελούν αρχαιότατη ελληνική παράδοση, όπως ακριβώς έκαναν και οι αρχαίοι. Τα έκυγαν μάλιστα, γιατί και η φωτιά, όπως και το νερό, ως αγιασμός, έχει καθαρτικές ιδιότητες. Βρέθηκαν λοιπόν τα υπολείμματα σπασμένα και καμένα, και μέσα στο θολωτό τάφο, αφού αφαίρεσε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αφού αφαίρεσε λοιπόν, είναι και ψηλός εδώ. Λοιπόν, αφού. Φωτεινούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια χαρά τα πήγες. Λοιπόν, αφού αφαίρεσε λοιπόν εδώ το χώμα που κάλυπτε την είσοδο και τις πέτρες, αποκάλυψε πολύ σημαντικά ευρήματα. Να σας πω, το σημαντικότερο είναι αυτό εδώ το οποίο βλέπετε. Δείξτε το και θα το βγάλουμε σε λίγο με το επόμενο. Είναι μια ελεφάντινη λύρα, ένα μουσικό όργανο. Να σας πω ότι ο τάφος είναι βιβλιογραφικά γνωστός παγκοσμίως, σε όλους δηλαδή τους αρχαιολόγους που ασχολούνται με την προϊστορική αρχαιολογία. Αφενός μεν για αυτό που σας είπα, για την προσφορά στους προγόνους, οπότε έχουμε και τη λατρεία νεκρών ηρώων, αλλά και για τα πολύ σημαντικά ευρήματα, τα αντικείμενα που πρόσφεραν, κτερίσματα ονομάζονται, όπως είναι αυτή εδώ η ελεφάντινη λύρα που στο κάτω μέρος έχει παράσταση με σφίγγες, έτσι. Και ήταν επτάχορδη αυτή η λύρα. Βρέθηκαν όχι μόνο μία, βρέθηκαν δύο. Απλά τότε οι συντηρητές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που πήγαν και τα αντικείμενα δεν μπόρεσαν να ανασυνθέσουν τη δεύτερη. Ακριβώς το ότι υπήρχαν πολλά ελεφάντινα αντικείμενα δείχνει ότι ο κάτοχος του τάφου ήταν πάρα πολύ πλούσιος, γιατί το ελεφαντόδοτο, το ελεφαντοστό γενικότερα, ήταν πάρα πολύ ακριβό σαν υλικό. Αν κουραστήκατε, μπορείτε να καθίσετε ο κλαδόν. Επιλέξατε λάθος αρχαιολόγο, γιατί λέω πολλά. Λοιπόν, περιμένετε. Να σας πω, δώστε μου πρώτα αυτά εδώ. Το άλλο το ελεφάντινο. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια ελεφάντινη κοσματοθήκη. Εδώ να σας πω ότι αυτό που βλέπουν οι περισσότεροι αρχαιολόγοι είναι κρυάρια, παράσταση κρυαριών. Εγώ να σας πω, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ να είμαι με τη δεύτερη ομάδα των αρχαιολόγων που πιστεύει ότι εικονίζονται αλογάκια, συνδέοντάς τα έτσι και με την ιστορία των Αχαρναίων στα επόμενα χρόνια, όπου σύμφωνα με τους ιστορικούς όπως και με τον Θουκυδίδη, διέθεταν τον μεγαλύτερο αριθμό υπαίων και οπλητών στο αθηναϊκό στράτευμα. Το ότι είχαν τόσο πολλούς υπείς δείχνει ακριβώς και την μεγάλη οικονομική τους, έτσι, την καλή οικονομική κατάσταση που είχαν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια κοσματοθήκη. Να σας πω ότι φορούσαν και οι άντρες κοσμήματα εκείνα τα χρόνια, αλλά βεβαίως μέσα στον τάφο, επειδή ήταν οικογενειακός ο Λόλινγκ, θεωρεί ότι υπήρχαν 6 νεκροί, γιατί ήταν οικογενειακός ο τάφος. Δεν βρήκε ολόκληρο το σκελετικό υλικό, παρά βρήκε μόνο τα κρανία, έτσι, και μάλιστα κάποια υπολείμματα, δεν τα βρήκε και ακέραια, και από εκεί υπέθεσε ότι έχουμε έναν οικογενειακό τάφο, όπως συχνά συμβαίνει στις θολωτούς τάφους. Μην κοιτάτε στις Μυκήνες και στην Πελοπόννησο γενικότερα, όπου εκεί πραγματικά είναι η έδρα του βασιλιά, των βασιλέων, έτσι, μυθικά θυμηθείτε λίγο τον Αγαμέμνονα, όπου είχαν τη δυνατότητα να χτίζουν και ένα και δύο και τρεις θολωτούς τάφους. Μολονότι ο Λόλινγκ σε μια επιφανειακή έρευνα, σε ένα σαρβέι που έκανε στην περιοχή, όπως και στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας, ένα εκκλησάκι που βρίσκεται στην περιοχή προς το Χαμόμηλο, φαντάζομαι ότι λέγεται αυτή η περιοχή, έτσι, στη δικιά μας. Προς το Χαραυγή. Ωραία, προς τη Χαραυγή. Θεωρεί ότι εκεί ίσως έβλεπε κάτι περίεργες τούμπες, δηλαδή κάποιους λόφους, έτσι, και θεωρούσε ότι εκεί ίσως να υπήρχε κάτι άλλο. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, έτσι, αν δεν το βγάλει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Πολλά τα ελεφάντινα αντικείμενα, σας πω ότι θεωρεί ότι βρήκε και ένα ολόκληρο ξύλινο κυβότιο. Δεν βρήκε το ξύλινο κυβότιο, γιατί εξαιτίας της μεγάλης υγρασίας του τάφου καταστράφηκε. Οτιδήποτε δηλαδή ήταν από οργανικό υλικό, ψάθα, ξύλο,
ελεφαντοστό, έτσι σκελετικό υλικό, υφάσματα καταστράφηκαν. Σώθηκε όμως η ένθεση από ελεφαντοστό που κάλυπτε αυτό το ξύλινο κουτί. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας τα δείξουμε τώρα παρά μόνο σε μια προβολή αν γίνει, αλλά βρήκανε και πολλά περιδέρεα από γυαλόμαζα και φαγεντιανή. Να σας πω ότι όπως έχουμε εμείς σήμερα φτηνές υλές, όπως για παράδειγμα είναι τα πολυμερή υλικά, το πλαστικό, έτσι και οι αρχαίοι, και προσέξτε εδώ τώρα είναι ότι με γράφει και τηλεοπτικά ο κύριος Ζήκηδης, να σας πω ότι η περίοδος που χρονολογείται ο θολωτός τάφος είναι ο 14ος-13ος αιώνας. Όπως καλή ώρα, μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο για την Ελλάδα μας, πέρασε από την ακμή αν θέλετε και κατευθείαν φτάσαμε στην πτώση, κάτι αντίστοιχο πάθανε και οι Μικηναίοι τον 13ο αιώνα, ενώ θεωρείται ο αιώνας της μεγαλύτερης ακμής, 14ος-13ος αιώνας, ξαφνικά, λόγω της οικονομικής κρίσης που παρατηρείται σε όλη τη Ισραηλο-Παλαιστινιακή ακτή, στην Ασία, στην Αίγυπτο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης χάνεται και η δύναμη των Μικηναϊκών ανακτόρων που στήριζαν ακριβώς το εμπόριο, αυτή τη δύναμή τους. Όμως οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να είναι όμορφοι, ειδικά οι γυναίκες, και να στολίζονται φυσικά. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος πρώτα στολίστηκε και μετά ντύθηκε. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούν την γυαλόμαζα ή φαγεντιανή, αν και δεν είναι πολύ έτσι ακριβά σωστός ο επιστημονικός όρος αυτός. Είναι ένα φτηνό υλικό, μπορούν να το κατασκευάζουν και κατασκευάζουν πάρα πολλά τέτοια κοσμήματα από γυαλόμαζα και φαγεντιανή, όπως αυτό εδώ που βλέπετε. Να σας πω ότι λίγο τα λίθινα αγκία, θέλετε μου δείχνετε. Μέσα στον τάφο βρέθηκαν και δύο λίθινα άωτα, χωρίς αυτάκια δηλαδή, αγκία, ιδιαίτερα έτσι σημαντικά, γιατί έχουν και πάρα πολύ καλή επεξεργασία. Βρέθηκαν πάρα πολλοί σφραγιδόλιθοι μέσα, έτσι με χαρακτηριστικές σκηνές, όπως συνήθιζαν τότε οι άνθρωποι της εποχής. Βρέθηκαν πάρα πολλά μικηναϊκά αγκία με χαρακτηριστικά μικηναϊκά σχέδια, αλλά ιδιαίτερα σημαντικά να σας πω αποτελεί αυτός εδώ ο φορέας που μαζί με τρεις άλλους όμοιους αφορείς, είναι οξυπίθμενος αφορέας, είναι αποθηκευτικός. Όπως βλέπετε, για να μπορέσει να σταθεί πρέπει να καθίσει πάνω σε έναν τρίποδα. Έτσι. Όταν έγινε μια καταπληκτική έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μινωητών και Μικηναίοι Γεύσης, στείλανε οι αρχαιολόγοι κάποια αντικείμενα που θέλανε να δούνε τι περιείχανε κάποια αγκία για να βγάλουν και τα απορίσματά τους, τα αποτελέσματά τους. Στάλθηκαν λοιπόν αυτοί οι αμφορείς από το θολωτό τάφο εδώ των Αχαρνών, όπως αναφέρεται ο θολωτός τάφος ενιδίου βιβλιογραφικά θα τον βρείτε ενδεχομένως. Έξισαν λίγο τα τυχώματα οι χημικοί, έκαναν χημική ανάλυση στον Δημόκρητο που στάλθηκαν και τα υπόλοιπα τα αγκία και βρέθηκε ότι αυτός ο φορέας μαζί με τα άλλα τρία αδελφάκια του προέρχεται από τη Χανάν της Παλαιστίνης, που ξέρουμε ότι οι Μικηναίοι και ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Αττικής είχαν εμπορικές σχέσεις και μάλιστα ο συγκεκριμένος περιείχε και κρασάκι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν έτσι και πάρα πολλά πράγματα και για την καθημερινότητα των Μικηναίων, αλλά και το τι άρεσε στο συγκεκριμένο άρχοντα. Είναι 5,5. Δεν το ξέρουμε. Έφυγε η κυρία Μίχα, αυτό με ενδιαφέρει. Η κυρία Μίχα, όχι. Απλά έχει πάει να πάρει ένα παιδί από ένα σχολείο, περιμένει. Το δικό μου. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Εκτός ύλης. Το κρασί έχει οξυδωθεί. Μου κάνεις πάρα πολλές ερωτήσεις. Μην το γράφετε αυτό. Το κρασί έχει οξυδωθεί. Ήτανε... Λοιπόν, να πω κάτι. Ότι πολλές φορές αυτά τα αγκία δεν τα βλέπουμε αναστάσιμου σκεπασμένα, τα βλέπουμε ξεσκέπαστα. Γιατί είχε φυσικά και την έννοια ότι αυτά που βάζανε τα σιτηρά, το λάδι, το μέλι, το κρασί, το σιτάρι, ήταν για να ο πεθαμένος να μπορεί να τα πάει και να τα πιει. Και έτσι τα βρίσκουμε ξεσκέπαστα. Όταν τα βρίσκουμε σκεπασμένα για εκείνα τα χρόνια, να σου πω ότι δεν υπήρχε η συνεργασία με επιστήμονες και δεν υπήρχε και η πληθώρα αυτών των επιστημόνων που συνεργάζονται με τους αρχαιολόγους για να γίνει και η χημική ανάλυση. Γιατί ακόμα και κλειστό να ήταν, αν το ανοίγανε εκείνη την ώρα, εξατμίζεται απευθείας. Έτσι και καταστρέφεται. Ιδιαίτερα λοιπόν πλούσιος ο θολωτός τάφος, όπως σας είπα, έτσι μας δείχνει την επιφάνεια του νεκρού και της οικογένειάς του. Που να σας πω ότι ο Λόλινγκ τότε δεν μπόρεσε να βρει που ήταν ακριβώς ο οικισμός και τον έψαχνε σε μια περιοχή, σε έναν λόφο που βρίσκεται σε αυτή εδώ την περιοχή, από εκεί που σας δείχνω, δεν φαίνεται πλέον γιατί όλη η περιοχή έχει κατοικηθεί, που ονομάζεται Γεροβουνό. Γιατί οι Μικηναίοι συνήθιζαν να κατοικούν πάνω σε ψηλούς λόφους που συχνά τους τύχιζαν γύρω-γύρω και εξού και η λέξη Ακρόπολη έχει ταυτιστεί στην εποχή μας με τα τείχη. Ήρθαν όμως εδώ στα 1946 Άγγλοι αρχαιολόγοι και έψαξαν την περιοχή, έκαναν επιφανειακή έρευνα και βρήκαν σε αυτή την κατεύθυνση περίπου που σας δείχνω, σε μια
έτσι, περιοχή προς το Μεταμόρφωση, αλλά όχι πολύ μακριά από εδώ. Δεν είναι δηλαδή και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή μετά το ρεύμα της Καναπίτσας μπορεί να ήταν 500-700 μέτρα, όπου εκεί βρέθηκαν υπολείμματα και της πρωτοελλαδικής εποχής και της μεσολαδικής, αλλά βρέθηκαν και κάποια και αρκετά μυκηναϊκά κατάλοιπα από οικιστική περιοχή. Είναι πιθανόν να ήταν εκεί ο οικισμός του, μια και μάλιστα η περιοχή της ταφής, του νεκροταφείου, οριοθετείται με ρέμα, που το βρίσκουμε αρκετά συχνά εκείνα τα χρόνια. Να σας πω ότι ο θελωτός αυτός τάφος ξεχάστηκε μετά το 1879, μετά την ανασκαφή του Λόλι. Η κατάσταση η οποία επικράτησε τα επόμενα χρόνια ήταν πραγματικά θλιβερή, γιατί και ο Δήμος, αλλά και οι υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά και οι περιοικοί εδώ, οι κάτοικοι δηλαδή γύρω, έκαναν πάρα πολύ συχνά παράπονα, γιατί ο χώρος ήταν γεμάτος νερό, ήταν ένα έλος, είχε σκουπίδια, ώσπου μπήκε το 2000 ο Δήμος Αχαρνών και ξεκίνησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπου έχει μια πολύ μεγάλη διάρκεια μέχρι σήμερα και μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αφού το επισκέπτονται συνεχώς παιδιά, μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής και όχι μόνο από τις Αχαρνές. Η επισκεψιμότητα που κατορθώσαμε μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είχε σαν αποτέλεσμα το 2004 να πείσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι ο χώρος έπρεπε να ανοιχθεί και στους ενήλικες, γιατί για όσα παιδάκια με ακούν να πούμε ότι αυτά μπήκαν πρώτα και μετά μπήκαν οι ενήλικες. Τον τάφο τον ανοίγαμε μόνοι μας, σε συνεργασία τότε με την κυρία Πλάτωνος, έτσι και με την άδεια βέβαια τότε του κ. Στάινχάουερ. Φέρανε έναν φύλακα, έγινε ένα φυλάκιο που πέρα ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο, τουλάχιστον ήταν μια αρχή. Δυστυχώς δεν μπορείτε να το δείτε. Ναι. Έχει και την πλακόστρωση, αλλά και τη φύτευση που έγινε και το σειρματόπλεγμα. Ναι. Όλα έγιναν χάρη στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην ευαισθησία που επέδειξε, έτσι. Κύριε Κουστάκη, επειδή